Για να δούμε, Βασάλη. Κατ' κεν, Σμάσορ Πας. Σε ποιο κομμάτι, Σμάς και σε ποιο Πας. Και ερωτικά και επαγγελματικά. Ερωτικά. Ερωτικά δεν είναι το στυλ μου. Τηλεοπτικά ούτε εκείνη το στυλ μου. Κατάλαβα, θα περάσω ωραία αυτή την εβδομάδα. Άντε καλέ, σιγά. Δεν θα πήγαινα να δουλέψω στην καινούριο. Παναγία μας, κοντά. Το παιδί. Εγώ το βρίσκω κούκλο αντικειμενικά, αλλά ούτε εγώ θα έκανα κάτι με Βασάλο. Ούτε εμένα είναι το στυλ μου. Ναι. Δεν είναι στυλ μου ο Βασάλος. Αντικειμενικά. Ναι, σε πιστεύω, γλυκιά μου, μην χτυπιέσαι. Δεν είναι στυλ. Είναι κούκλο, δηλαδή τον βλέπω, τον έλεγα survivor και λέγω wow. Αλλά δεν είναι ο άντρας που θα έβγαινε. Γρέμισε! Τόσο χαρήκατε! Ναι, πάντως. Είπα, μου αρέσει πολύ. Δεν θα έκανε κάτι μαζί του. Σαν άντρα, εξωτερικά να τον δω από ωραίο παιδί. Κατερίνα, τώρα μιλάμε για τον παιδαρά Βασάλο και να τον βγάλουμε. Φαίνεσαι καλός, δυνατός. Οπότε δεν θα κάναμε κάτι μεταξύ μας, το λύσαμε. αλλά στην εκπομπή επίσης δεν σε καλούσαμε για πάνελ γιατί δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθεις. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ενώ είναι σε μια ζώνη εδώ πολύ ανταγωνιστική και θέλει σχόλιο. Φυσικά και είναι δουλειά. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Δεν είναι, όχι, δεν είναι εύκολο γιατί. Και μιλάμε και πολύ, παιδιά, εμείς να τα πούμε και αυτά. Μιλάμε όλοι μαζί. Άγια σου. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μιλάμε όλοι μαζί. Πότε. Εμείς, καλύτερη. Άλλη εκπομπή βλέπει. Γύρισε κανάλι. Ηρέμησε. Σταμάτησα, δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου. Θα σου πω όταν θα χάσει θέση σου. Everyday μαλακία. Όλοι οι ανόητοι χειροτέρεψαν. Δεν είδα καμία βελτίωση.